Και έπειτα αυτά, καθημερινά και διαχρονικά θέματα που απασχολούν τον πολίτη. Και έπειτα αυτά, πολιτική, οικονομία, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνία, εργασία, πολιτισμός. Και έπειτα αυτά, με τον δημοσιογράφο Φώτη Κουτσαμπάρη, στο Euro Channel. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου του 2024 σήμερα και είμαστε μία μέρα πριν φύγει και αυτός ο μήνας και έρθει για τα καλά ο πρώτος μήνας του χειμώνα. Είμαστε και μία μέρα πριν από τη Μεγάλη Μέρα για τη Θεσσαλονίκη, όπως την χαρακτηρίζουμε τώρα τελευταία, λόγω της παράδοσης του μετρό που περιμέναμε να γίνει εδώ και 18 χρόνια να κατασκευαστεί, αλλά και εδώ και 40 χρόνια από τότε που έχει σχεδιαστεί. Εμείς στην σημερινή μας εκπομπή, με αφορμή και την σεισμική δραστηριότητα του τελευταίου χρονικού διαστήματος στην Χαλκιδική, η οποία μας προκαλεί μια ορισμένη ανησυχία, ιδιαίτερα όταν αισθανόμαστε αυτές τις δονήσεις εδώ στην Θεσσαλονίκη, αλλά και ευρύτερα στην περιοχή. Έχουμε καλέσει στο στούντιο τον κύριο Σπύρο Παυλίδη, τον ομότιμο καθηγητή της νεοτεκτονικής και παλαιοσεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτηλείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Αριστοτηλείου Πανεπιστημίου. Και πριν από λίγες μόλις ημέρες έχει αποσπάσει, εκτός των άλλων, δεν θα περιγράψουμε τώρα το πλούσιο βιογραφικό του εδώ και τις σημαντικές διακρίσεις που έχει πάρει, εκτός των άλλων λοιπόν απέσπασε βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών για το βιβλίο του «Η δημιουργία του Αιγαίου από την ποίηση στις γεωεπιστήμες». Το βραβείο αυτό θα απονεμηθεί στις 19 Δεκεμβρίου. Καλωσορίζω στο στούντιο τον κύριο Σπύρο Παυλίδη. Τον ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μας κάνει να είναι στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Παυλίδη. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσουμε και για το βιβλίο μου και για τη σεισμική δραστηριότητα, για τα ρήγματα της Βόρειας Ελλάδος. Όπως είπατε, ουσιαστικά το βραβείο θα αρχίσει να μετράει μετά τις 19 Δεκεμβρίου και χαίρομαι που αναφερθήκατε στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης, που είναι ένα τελευταίο δημιούργημα του Πανεπιστημίου μας, του Αριστοτελείου, και έχει έδρα στο λιμάνι, προβλήτα, στην πρώτη προβλήτα, Α, και σε λίγες μέρες από την καινούργια χρονιά θα ξεκινήσουμε πάλι να επαναλάβουμε μερικές επιτυχημένες εκθέσεις. Μάλιστα. Θα μας πείτε στο τέλος, αν έχετε κάποιον προγραμματισμό για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Θα ήθελα τώρα να μας πείτε για το βιβλίο σας «Η δημιουργία του Αιγαίου από την ποίηση στις γεωεπιστήμες», όπως το λέτε. Θα ήθελα να μας περιγράψετε, υπάρχει σύνδεση, βλέπω τον τίτλο, της ποίησης με την γεωλογία? Εδώ βλέπουμε και κάποιες εικόνες. Α, ναι, βλέπουμε το άξιο νηστή του Οδυσσέα Ηλίτη να λέει «και στις πέτρες μέσα τράβηξε κλωστές και από τα σπλάχνα της γης ανέβασε σχιστόλιστο». Και ένα άλλο στίχο του Σεφέρη. Από αυτό δηλαδή, έτσι τα συνδέετε εσείς με στίχους των μεγάλων ποιητών? Όχι, τόσο απλά που συνηθίζουμε να βάζουμε μια επικεφαλίδα ή να κάνουμε μια μικρή αναφορά. Απλώς στηρίζουμε στα λόγια αυτών των μεγάλων ποιητών μας που λένε ότι υπάρχουν δύο τρόποι διαφορετικοί να παρατηρεί κανείς τη φύση. Έτσι μας λέει ο Ηλίτης. Μάλιστα. Με τους στίχους του. Ενώ ο Σεφέρης λέει πως τούτος ο σύγχρονος κόσμος όπου ζούμε, ο τυραννισμένος από το φόβο και την ανησυχία, τη χρειάζεται την ποιήση για να τον κατανοήσουμε. Η ποίηση έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάσα. Και τι θα γινόταν αν η πνοή μας λιγόσταυε, αναρωτιέται ο Σεφέρης. Μάλιστα. Το βιβλίο αυτό λοιπόν είναι ένας διάλογος με το περιβάλλον. Το περιβάλλον και κυρίως το Αιγαίο, και όταν λέμε εμείς οι γεωλόγοι Αιγαίο εννοούμε όλον τον ελλαδικό χώρο. Ναι. Δηλαδή και την Ηπειρωτική Ελλάδα και τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό, ναι, όταν λέτε δημιουργία Αιγαίου, και δηλαδή. Τη μικρή, και τη Δυτική Μικρά Ασία, γιατί γεωδυναμικά, όπως θα πούμε και στη συνέχεια, είναι ένας. Είναι ένας διάλογος λοιπόν, είπαμε, με το περιβάλλον. Για τη γη του Αιγαίου, κάθε μέρα όλες οι αισθήσεις μας βρίσκονται σε ένταση,
Γιατί έχουμε και σεισμούς, παλιότερα είχαμε και φυσιακές εκρήξεις και βλέπουν την γήινη αλλαγή. Και θα μου επιτρέψετε να διαβάσω εδώ από το Πιστόφυλλο πολύ σημαντικό που λέει ο Ηλίτης. Ένα τοπίο, ένας τόπος, δεν είναι όπως τον αντιλαμβάνονται μερικοί, κάποιο, απλώς, ένα σύνολο γης φυτών και υδάτων. Είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού πάνω στην ύλη. Μάλιστα. Αυτό προσπάθησα να συνδέσω σε αυτό το βιβλίο και ακολουθώντας όλους τους μεγάλους μας ποιητές, αλλά κυρίως τον Οδυσσέα Ηλίτη, στο Action Esti, η γένεσης περιγράφει ουσιαστικά με ποιητικό τρόπο τη δημιουργία του κόσμου πρώτα απ' όλα, τη δημιουργία της γης και κυρίως επικεντρώνεται στο Αιγαίο, αυτόν τον καταπληκτικό χώρο με τα χιλιάδες νησιά και τις νησίδες, που είναι πάρα πολύ σημαντικός χώρος, γι' αυτό τον διεκδίκησαν πολλοί στο παρελθόν. Πολλές φορές υποδουλώθηκαν οι λαοί που ζούσαν εδώ πέρα και κυρίως ο ελληνικός λαός. Τον έχασαν αυτόν τον τόπο από δική τους ευθύνη ή από άλλες δυνάμεις. Τον ξανακέρδισαν, μεγαλούργησαν αυτόν τον τόπο, αλλά και σήμερα προσπαθούμε να τον διαφυλάξουμε, όχι με τον καλύτερο Μάλιστα. δυνατό τρόπο. Εσείς πάντως αυτή τη σύνδεση κάνετε με τους ποιητές και την γεωλογία. Και ας έρθουμε τώρα στην σημερινή αφορμή που μας δόθηκε για να έχουμε εδώ την συζήτηση μαζί σας. Είναι αυτές η έντονη σεισμική δραστηριότητα που παρατηρείται στην περιοχή της Χαλκιδικής. Από το 2022, εδώ και δύο χρόνια, έχει ξεκινήσει νότια του Αγίου Όρους μια τέτοια δραστηριότητα, η οποία στη συνέχεια προχώρησε και στο σύμβολο Όρος και τώρα βλέπουμε να έρχεται προς εδώ, προς την Ποτίδεια. Αυτά το ρήγμα που προκλήθηκε αυτή η δραστηριότητα ήταν γνωστό και πόσο ανησυχητική είναι? Πρώτα απ' όλα, αυτοί οι σεισμοί θεωρούνται μικρά μεγέθη. Δεν είναι ούτε καν μέτρη και δεν έχουν και συνέπειες μεγάλες. Και είναι πάρα πολύ συνδυσμένοι στον όλο τον ελληνικό χώρο, ο οποίος γεωδυναμικά είναι ένας πολύ δραστήριος χώρος. Θα πιαστώ από την λέξη σας το Βόρειο Αιγαίο, νότια του Αγίου Όρους, όπως ναι, είπατε, ναι. Από αυτές τις λέξεις σας. Εκεί ξέρουμε ότι είναι η μεγάλη και βαθιά τάφρος του Βορείου Αιγαίου, που ουσιαστικά σχηματίζεται και οριοθετείται με ρήγματα, τα οποία ρήγματα είναι συνέχεια του μεγάλου ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας, που ξεκινάει από τη Βόρεια Τουρκία, από την Ανατολική Τουρκία, Βόρεια Τουρκία, θάλασσα του Μαρμαρά και φτάνει μέχρι το Βόρειο Αιγαίο. Στην μεν Τουρκία εκτείνεται αυτό το μεγάλο ρήγμα σε ξηρά, στην ενδοχώρα είναι. Mm. Γι' αυτό οι σεισμοί, οι ισχυροί που γίνονται σε αυτό το ρήγμα προκαλούν έχουν μεγάλες συνέπειες. Ναι. Και το ζήσαμε. Το τελευταίο σεισμός ήταν το 1999 στο Ισμίτ, την Νικομίδια, και της και Ανατολικής Ανατολίας τον Φεβρουάριο του 2023. 23, ναι. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα συνεχίζεται το ρήγμα. Διαμορφώνει τις ακτές της Σαμοθράκης, τις νότιες ακτές, της Λίμνου, του Αγίου Όρους, γιατί είναι απότομο ο άθος. Ναι. Αλλά οι περισσότεροι μεγάλοι σεισμοί γίνονται υποθαλάσσια και είναι μεν ισχυροί, γίνονται αισθητοί στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά δεν προξενούν σοβαρές ζημιές. Δηλαδή εκτονώνονται μέσα στη θάλασσα, έτσι, και δεν έχουν... Είναι σε μεγάλη απόσταση από κατοικημένες περιοχές. Σε μεγάλη απόσταση, αυτό και τους ξεχνάμε σε λίγο καιρό. Δεν αφήνουν σημάδια και αποτυπώματα όπως οι άλλοι, όπως άφησε το 78 της Θεσσαλονίκης. Και έτσι ήταν και αυτές οι δραστηριότητες εδώ στην περιοχή της Χαλκιδικής. Έτσι, εδώ στην θαλάσσια, χωρίς τα ξέραμε αυτό το ρήγμα. Είναι αυτό, είναι μέσα στην τάφρο του Βορείου Αιγαίου αυτό το ρήγμα? Όχι. Αυτό το ρήγμα δεν έχει σχέση με την τάφρο του Βορείου Αιγαίου, αλλά
όλα τα ρήγματα της περιοχής μας επηρεάζονται. Γιατί ας το πούμε πρώτης τάξης, το πιο μεγάλο ρήγμα είναι αυτό της Τάκρου του Βορείου Αιγαίου. Και η δραστηριότητα του αυτού επηρεάζει άλλα μικρότερα ρήγματα στους κόλπους της Χαλκιδικής, στο Θερμαϊκό και στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό ήταν ένα ρήγμα υποθαλάσσιο. Ναι. Λίγο νότια, θα δείξουμε μερικές διαφάνειες αργότερα, από τα Μουδανιά. Παρόλο που στην Ξηρά, τα τελευταία χρόνια, εμείς στο Εργαστήριο Γεωλογίας, του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου, τα χαρτογραφήσαμε. Στην Ξηρά, τα περισσότερα ρήγματα τα γνωρίζουμε. Μάλιστα. Τα υποθαλάσσια είναι πιο δύσκολο να τα μελετήσουμε και να τα χαρτογραφήσουμε. Παρόλα αυτά, είχαμε χαρτογραφημένα μια ομάδα με τον καθηγητή κύριο Μουντράκη, επικεφαλής, χαρτογραφήσει με άλλα δεδομένα, με γεωφυσικά δεδομένα, μέσα στο Θερμαϊκό κόλπο και μετά στη διαφάνεια θα σας δείξω. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό δεν ήταν μέσα στα χαρτογραφημένα. Πόσο μπορεί να επηρεάσει την Θεσσαλονίκη αυτό το ρήγμα? Τα ρήγματα της Θεσσαλονίκης μετά το σεισμό του 1978, οι παλιοί το θυμούνται. Ναι, οι νέοι πρέπει να μαθαίνουν. Στη Βόλβη είχε το επίκεντρο. Οι παλιοί αναμνήσεις στη Βόλβη, τη Μυγδονία Λεκάνη, όπως λέμε, μεταξύ Βόλβης και του Λαγκαδά τη Λίμνη. Παρόλο που είχε προηγηθεί ένα σεισμό το 1902 με το ίδιο μέγεθος και με παραπλήσια αποτελέσματα στην Θεσσαλονίκη, αλλά τότε ήταν μικρότερη, ήταν υπό την Οθωμανική κατοχή τότε η Θεσσαλονίκη και τον αντιμετώπισε καλά η τότε Οθωμανική διοίκηση και εκείνο το σεισμό. Το 1978 θα δείξουμε πάλι και σε μια διαφάνεια. Είχαμε και το 1932 στην Ιερισσό, ο μεγάλος και καταστροφικός σεισμός που εγγίζει το μέγεθος 7 εκείνος της Ιερισσού. Και επειδή στην ερώτησή σας για να απαντήσω, ακριβώς εδώ βλέπουμε από την Άση, μόνο τον 20ο αιώνα, από το 1902, στην Κρέστα της Βουλγαρίας το 1904, πολύ κοντά στα σύνορα είναι το λέμε Κρέστα, το Κρούπνικ, στην κοιλάδα του Στριμώνα. Ναι. Αυτοί είναι που έχουν γίνει σεισμοί. Βλέπουμε τους σεισμούς που έχουν γίνει και με τους μετασεισμούς τους. Μέχρι το 95. Ναι. Βλέπετε, ναι, μέχρι το 95 που ολοκληρώθηκε. Στην Κοζάνη. Κοζάνη-Γρεβενά. Εκεί που δεν αναμέναμε και τη θεωρούσαμε περιοχή χαμηλής σεισμικότητας. Από αυτούς είναι το 32 ο σεισμός που είχε μεγάλη συνέπειση και δεν ήταν ένας σεισμός. Ήταν μια σειρά σεισμών με μεγέθη 7, 6,8, 6,5 και τελείωσε η ακολουθία των σεισμών στο Σοχό και κράτησε οι μετασεισμοί πάνω από ένα χρόνο. Μάλιστα. Και είχαν αναστατώσει πολύ τους κατοίκους. Η Ιερισσό σε πλήγη, το Στρατόνι, η Στρατονίκη, το Νεοχώρι. Ναι. Αυτά έχουν κάποια ιστορικότητα έτσι ώστε να βλέπουμε την επανάληψή τους. Δηλαδή θέλω να πω ότι ενδεχομένως να πλησιάζει ένας χρόνος που θα έχουμε επανάληψη φαινομένων τέτοιων. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες οι οποίες εκτιμούν τη σεισμικότητα της περιοχής και την σεισμική επικινδυνότητα, πόσο επικίνδυνα είναι. Ρήγματα σαν το Στρατονίου που είναι, αυτό που έκανε το σεισμό του 32 της Ιερισσού, επειδή έδωσε τόσο πολλή ενέργεια με τόσους πολλούς σεισμούς, τα μαθηματικά μοντέλα που έχουμε δίνουν ότι οι πιθανότητες του είναι πάρα πάρα πολύ μικρές για να επαναδραστηριοποιηθεί. Έχουμε εδώ όμως, όπως είπαμε, τη Βόλβη. Έχουμε το Ανθεμούντα, το ρήγμα του Ανθεμούντα. Ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Και έχει και στο Ασβεστοχώρι ένα που νομίζω ότι πρέπει να είναι πολύ μικρό. Ναι, εκείνο είναι μικρότερο. Ναι. Το είχαμε μελετήσει τότε που ήταν και θα γινόταν η δεύτερη περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. Ναι. Είχε δώσει και μια μικρή δραστηριότητα και το 1978. Αλλά αυτά τα ρήγματα και άλλα μικρότερα κοντά στο Χορτιάτι, που να διαλύσουμε και το μύθο ότι δεν είναι ηφαίστειο ο Χορτιάτης με τίποτα. Ο Χορτιάτης δεν είναι ηφαίστειο. Όχι, με τίποτα. Έχει και στην Πηλαία κάποια ρήγματα, νομίζω. Έχει ρήγματα μικρά, τα οποία κατά καιρούς μας δίνουν 2, 2,5, 3 μεγέθη. Όχι, λίγο ανησυχούν τον κόσμο. Και δεν ούτε καν προμηνύουν. Και αυτό γιατί είπατε κάτι και για την περιοχή της Ανθεμούντας, όταν είπα κάτι θέλατε να τονίσετε.
Και εκεί είναι του ίδιου μέγεθους, έτσι. Αυτό είναι πραγματικά ένα μεγάλο ρήγμα από αυτά που έχουμε καρτογραφήσει. Από το Γαλαρινό, Αγία Παρασκευή, Σουρωτή, πηγαίνει στην, μέχρι το Αγγελοχώρι φτάνει. Και έχουμε βρει στοιχείο ότι συνεχίζει και στη θάλασσα και πέρα και στην αντιπέρα ακτή. Βέβαια, με βεβαιότητα, δεν έχουμε κανέναν ιστορικό σεισμό. Αν και ένας σεισμός του 7ου αιώνα μετά Χριστόν των Βασιλικών, πιθανώς να συνδέεται με αυτό το ρήγμα, παρόλα αυτά, το μελετήσαμε όσο μπορούσαμε καλύτερα. Έχει και το Πολυτεχνείο κάνει μελέτες μικροζωνικές για τη Θεσσαλονίκη, αν τυχόν ενεργοποιηθεί. Είναι αυτά τα σενάρια και οι εκτιμήσεις που κάνουμε, βέβαια, αυτό που σας είπα. Και ασκήσεις κάποια μετά πάνω σε αυτά όλα. Ναι. Για να μπορέσουμε... Τι συνέπειες θα έχει στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Στην υπόλοιπη Χαλκιδική, που σας είπα, έχουμε μέχρι και την Κασάνδρα χαρτογραφημένα μικρότερα ρήγματα στην ξηρά, ικανά να δώσουν μικρότατους σεισμούς και να ανησυχήσουν λίγο. Ένας, ας το πούμε, μέτριος σεισμός ήταν αυτός 5,2-5,3 που έγινε στα Μουδανιά. 3 Νοεμβρίου ήταν. Αυτός που μας ανησύχησε, και, 3 Νοεμβρίου. Ναι. Αυτός ήταν που μας ανησύχησε πολύ. Ναι. Και εκεί ξεκινάει η δραστηριότητα αυτή μέσα στην περιοχή. Αυτός τελικά, όπως μας λένε οι συνάδελφοι σεισμολόγοι, είχε τους λίγους προσεισμούς του, είχε τους μετασεισμούς του, αλλά και το θεωρούν ένα κύριο σεισμό. Βέβαια, πάντα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Είναι και ένας κύριος σεισμός για εκεί ένα μικρό κομμάτι ρήγματος. Αλλά υπάρχουν και άλλα τέτοια ρήγματα που, αν συνδυαστούν ρήγματα, μπορεί να δώσουν και κάποιον μεγαλύτερο. Αυτό είναι για να λαμβάνουμε μέτρα. Πάντα πρέπει να έχουμε γρήγορση και πάντα πρέπει να μεριμνούμε. Και θα συζητήσουμε και θα σας ρωτήσω και για αυτά τα μέτρα, αλλά πριν από όλα τώρα θα ήθελα να, αν μπορούμε να δούμε ένα τμήμα από αυτές τις διαφάνειες που μας έχετε δώσει, για να μιλήσουμε και σχετικά. Αν και έχουμε κάνει μια γενική αναφορά σε αυτά τα θέματα, θα ήθελα να μας πείτε και για τα ρήγματα του θερμαϊκού κόλπου, εντός του θερμαϊκού κόλπου αν υπάρχουν, και κατά πόσο θα πρέπει να μας ανησυχούν, γιατί βεβαίως μέσα εντός της θαλάσσης, όπως είπατε, υπάρχει κάποια εκτόνωση ή μια απόσταση από την ακτή, αλλά υποθέτω ότι αν είναι τόσο κοντά στην Θεσσαλονίκη, και μέσα στο θερμαϊκό κόλπο, θα ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες επιπτώσεις. Μέχρι λοιπόν να δούμε τις διαφάνειες αυτές και να μιλήσουμε και για τα άλλα ρήγματα που μας έχετε τονίσει πάνω στις διαφάνειες, θέλω να μου πείτε, επειδή είπαμε για τα μέτρα, αυτές οι κατασκευές που έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, πολλές εκ των οποίων είναι παλαιές, οικοδομές 70-60 χρόνια. Είναι και σύγχρονες, βέβαια, σύγχρονα κτίρια που έχουν κάποια αντισεισμική προστασία. Οι υπόλοιπες έχουν φόβο, είναι επικίνδυνες. Αν και η ερώτησή σας είναι θέμα πολιτικών μηχανικών, πάντα όμως γίνεται αυτή η ερώτηση σε γεωεπιστήμονες και όλοι οι συνάδελφοι απαντούμε ότι η Θεσσαλονίκη τουλάχιστον έδωσε καλές εξετάσεις το 1978 στα κτίρια της. Η πολυκατοικία που έπεσε, ξέρετε ότι ήταν μία εξαίρεση. Ναι, ήταν εξαίρεση και είχε και κάποιο λόγο. Ακριβώς. Στατικότητας, ναι, που προκλήθηκε. Ακριβώς. Τα κτίρια και στον ελληνικό χώρο, από τα στατιστικά στοιχεία που γνωρίζουμε, είναι ασφαλή και έχουν δείξει τις αντοχές τους. Και μάλιστα, εδώ σε αυτό το σημείο, πριν επανέλθουμε στη Θεσσαλονίκη, θα σας τονίσω ένα πολύ σημαντικό σημείο. Η χώρα μας, λέμε ότι είναι η πιο σεισμογενής στην Ευρώπη και στην Μεσόγειο. Ναι. Και μάλιστα, παγκοσμίως, κατατάσσεται πέμπτη ή έκτη, με πρώτη την Ιαπωνία. Παρόλα αυτά, οι ζημιές και οι καταστροφές, εκτός από λίγες εξαιρέσεις παλιών ιστορικών σεισμών, είναι λιγότερες και κυρίως η αναγωγή όταν γίνεται ανά έτος ή ανά δεκαετία των θανάτων από σεισμούς, είμαστε από τις τελευταίες χώρες του κόσμου. Μάλιστα. Είναι ένα φαινόμενο αυτό.
ότι δεν έχουμε τόσα πολλά θύματα όσα θρυνούμε σε γειτονικές χώρες, ακόμη και στην Ιταλία, που έχει μικρότερη σεισμικότητα από την Ελλάδα, έχει σημαντική σεισμικότητα, ή από την Τουρκία ή από άλλες βαλκανικές χώρες, για να μην μιλήσω σε χώρες αναπτυσσόμενες τώρα. Ο αντισεισμικός κανονισμός της Ελλάδος έγινε το 1959 ο πρώτος. Και με εκείνον χτίστηκαν πάρα πολλές πολυκατοικίες και κυρίως η ανάπτυξη της δεκαετίας του 60. Ναι, βέβαια, εκείνη η εποχή ήταν και του 70. Είχε οικοδομική δραστηριότητα. Μετά, από το 1980 και κυρίως το 1985, και γιατί είχαμε σημαντικούς σεισμούς, το 1978 στη Θεσσαλονίκη, το 1981 Αλκιονίδης που επηρέασε την τεράστια μας πρωτεύουσα, την Αττική ολόκληρη, στο Βόλο το 1980, στην Καλαμάτα, έγινε ένας από τους καλύτερους αντισεισμικούς κανονισμούς από το 1985, οι οποίοι αναθεωρούνταν ανά 5 χρόνια, το 1990, το 1995 ήταν στη Βουλή, είναι νόμος του κράτους, όταν έγινε ο σεισμός Κοζάνης Γρεβενών και έγινε μια μικρή αναθεώρηση ακόμη και μέσα στη Βουλή, και το 2000 με μια μικρή αναθεώρηση το 2002 και 2004. Έκτοτε σταμάτησε, παρόλο που ήταν υποχρεωτικό ανά 5 χρόνια, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τον πανευρωπαϊκό αντισεισμικό κανονισμό, τον Ευρωκώδικα 8, και ο δικός μας εσωματώνεται ή πάει παράλληλα για την ώρα. Είναι καλύτερος από τον ευρωπαϊκό σας, εγγυώμαι. Ρωτήστε και συναδέλφους μηχανικούς. Και βέβαια θα ακολουθούμε τον ευρωπαϊκό, αλλά θα έχουμε και ένα παράρτημα ελληνικό για τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού εδάφους, της γεωλογίας και της αναδομής όπως θα κρίνεται. Η ελληνική κυβέρνηση, η πολιτεία λαμβάνει μέτρα έτσι ώστε να έχουμε τις λιγότερες επιπτώσεις από έναν ενδεχόμενο σεισμό και στα σχολεία και σε άλλα δημόσια κτίρια, αλλά και αυτό που είπατε, εντάξει, είναι η εφαρμογή αυτού του κανονισμού, αλλά μόνο αυτό δεν αρκεί, έτσι δεν είναι? Ναι, ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται σωστά και να επιβλέπεται σωστά. Και να επιβλέπεται. Είναι πολύ οι παράγοντες, αν και τα τελευταία χρόνια νομίζω υπάρχει μια συνείδηση, και τουλάχιστον για το σεισμικό πρόβλημα στην Ελλάδα, επειδή είχαμε τις προηγούμενες δεκαετίες αρκετούς σεισμούς και κυρίως επλήγησαν μεγάλα αστικά κέντρα, γι' αυτό λαμβάνονται μέτρα, έχουμε προχωρήσει αρκετά. Οι μεγάλες αυτοί σεισμοί δημιούργησαν και τον Οργανισμό Αντισεισμικής Πολιτικής και Προστασίας. Έγινε το ΙΤΣΑΚ εδώ, το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, το οποίο δυστυχώς συρρυκνώνεται και πολλές φορές προσπάθησαν κυβερνήσεις να το μεταφέρουν στην Αθήνα ή σε άλλα μέρη. Αντίστοιχα, τα διευρύνουμε αυτά τα Ινστιτούτα, τα συρρυκνώνουμε. Γιατί, ξέρετε, όταν δεν υπάρχουν μεγάλοι σεισμοί, αρχίζει να ξεχνιέται το πρόβλημα και ατομικά στους ανθρώπους και συλλογικά. Ναι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν πρέπει να απομακρυνόμαστε από αυτό το πρόβλημα. Πάντα πρέπει να τα μέτρα, όπως είπατε, τις ασκήσεις, τα σχολεία, να ανανεώνονται τα σχέδια που υπάρχουν. Έκανε, παραδείγματος χάρη, ο Οργανισμός Αντισεισμικής Πολιτικής ένα πολύ καλό κανονισμό, θα έλεγα από τους καλύτερους του κόσμου, γιατί ήταν οι καλύτεροι μας επιστήμονες, μηχανικοί σεισμολόγοι, για τον έλεγχο των κτηρίων, αυτό που αναφερθήκατε, των παλιών κτηρίων. Ναι, ναι. Κανεπέ λέγεται αυτός ο κανονισμός. Ναι. Πού είναι όμως από τότε? Ναι. Κανονικά πρέπει, οι Δήμοι λένε δεν έχουμε χρήματα να κάνουμε τους ελέγχους. Έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει, λίγα έχουν γίνει, σε σχολεία, σε νοσοκομεία. Αυτοί που λέμε οι μακροσκοπικοί, πώς τους λένε? Και οι μακροσκοπικοί πρωτασταρχοί. Ναι, εντάξει. Οι ειδικοί μηχανικοί το κάνουν αυτό. Ναι, και εδώ έχουν εκπαιδευτεί οι μηχανικοί μας. Αλλά μέχρι εκεί φτάσαν, δεν προχωρήσαν πάρα πολύ. Σε λίγα έχουν γίνει και ενισχύσεις, αλλά σε κτίρια σημασίας για ένα σεισμό, ένα νοσοκομείο, δεν πρέπει να πάθει τίποτα σε ένα σεισμό. Τα σχολεία δεν πρέπει με τίποτε να καταρρεύσουν. Αυτά. Σε αυτά πρέπει να δοθεί βαρύτητα, και επειδή δεν είναι πολύ συχνή οι μεγάλοι σεισμοί τελικά,
Να μην ξεχνιόμαστε έτσι, απλά να το πούμε, να το καταλάβει και ο κόσμος. Ναι, ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, εδώ δεν ξέρω αν τεχνικά τώρα μπορεί, είμαστε σε θέση να δούμε και αυτές τις διαφάνειες που έχετε φέρει για να μας επισημάνετε κάποια σημεία και πάνω σε αυτά. Ναι. Βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε ένα χάρτη των νερών. Εσείς έχετε, ναι, βλέπουμε, συγχωρείτε που σας διακόψα. Ναι, okay. Θέλω να πω, κάνατε καταγραφή των ενεργών ρηγμάτων, υπάρχει μια έρευνα συνολική ή απλά έτσι ένας αυτός ο χάρτης που βλέπουμε? Και το δικό μας εργαστήριο, και όπως βλέπετε και αυτή είναι μια παλιά δική μου δημοσίευση, και άλλα πανεπιστήμια της Αθήνας, της Πάτρας, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το ΙΓΜΕ, σήμερα λέγεται ΙΓΜΕ, ναι. Έχουν κάνει αντίστοιχους χάρτες, έχουν καταγράψει, έχουν μελετήσει ρήγματα και τώρα ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να γίνει μια βάση δεδομένων με όλα τα γνωστά ρήγματα, αυτά που γνωρίζουμε, σε τι βαθμό τα γνωρίζουμε, τι ελλείψεις έχουμε, ούτως ώστε να προχωρήσει και πιο συστηματικά η έρευνα στο μέλλον. Μάλιστα. Εδώ βλέπετε και έχω τονίσει να επικεντρωθούμε λίγο την κεντρική και εδώ, τη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Ναι. Ας δούμε και παραπέρα. Αυτός είναι η βάση η δική μας που είχαμε κάνει εμείς στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Τώρα σας είπα, κάνει βάση ο Οργανισμός Αντισεισμικής Πολιτικής, το ΙΓΜΕ, το Γεωδυναμικό και τα πανεπιστήμια όλα. Αυτά όμως τα βλέπετε τα ρήγματα, χρησιμοποιήθηκαν στο μικρότερο χάρτη εκεί για να γίνει ο ευρωπαϊκός χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας. Και βλέπετε που είναι οι πιο κόκκινες γραμμές. Στο ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας που σας ανέφερα. Και προσέξτε, εδώ έχει γίνει μια παρεξήγηση. Εδώ είναι εντάσεις. Δηλαδή τι αποτελέσματα θα έχει ένα σεισμός. Και μερικοί το νόμισαν ότι είναι για μέγεθος και είχαν γράψει μερικοί δημοσιογράφοι τότε που δημοσιεύτηκε αυτός ο χάρτης ότι είναι μεγέθη. Δεν εμπέχουμε μεγέθη 9 και εδώ στην περιοχή μας. Ωραία, ας πάμε παρακάτω λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ τις περιοχές τα ενεργά ρήγματα. Τα ρήγματα με κόκκινο, λαγκαδά, το αθεμούντα που μιλήσαμε προηγουμένως. Ναι. Τα τελευταία χρόνια μελετάμε και τα ρήγματα μέσα στην πόλη, μέσα στο πολυεδομικό συγκρότημα. Γιατί όταν λέμε πια... Υπάρχουν και τέτοια... Ναι, υπάρχουν ρήγματα. Ρήγματα, ο φλοιός της γης έχει πολλά. Και ευτυχώς που έχει, γιατί από εκεί αναπνέει και από εκεί μπαίνει το νερό και κατεισδύει κάτω. Μάλιστα. Αλλά μερικά που τα επισημάναμε, ακόμη και η εταιρεία του Μετρό όταν έκανε και τα επισήμανε, και ζητήσαμε να γίνει περισσότερη μελέτη, επειδή είναι μέσα στον πολυεδομικό ιστό, δεν μας ενίσχυσαν. Μάλιστα. Για να... κανένας φορέας. Εγώ νομίζω ότι αυτά πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω. Σωστά. Γιατί είναι εντός, όπως είπατε, του αστικού ιστού και προφανώς θα έχουν και μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Για να δούμε παρακάτω μια άλλη διαφάνεια. Λοιπόν, αυτό που είπατε, είναι η Χαλκιδική. Η Χαλκιδική και ερωτηματικό εκεί. Βλέπετε τα ρήγματα γύρω-γύρω στην ξηρά. Όσα γνωρίζουμε και, άλλα καλύτερα, άλλα λιγότερα, άλλα έχουμε δεδομένα πολλά. Εκεί στη θάλασσα είχαμε, βλέπετε, τις πρώτες μέρες η ακολουθία από το σεισμολογικό σταθμό του Πανεπιστημίου μας. Μάλιστα. Ναι. Και το επόμενο. Και το επόμενο. Εμείς, αυτός είναι ο δικός μας χάρτης. Σε αυτό που σας ανέφερα. Με τον κύριο Μουντράκη από το 1993. Δυτική, Χαλκιδική και Θερμαϊκό Κόλπο. Ναι. Έτσι. Τώρα, βλέπετε και τα ρήγματα και τα υποθαλάσσια που είχαμε καρτογραφήσει. Ναι. Γιατί μας ενδιαφέρει πολύ ο Θερμαϊκός. Ξέρετε, ο Θερμαϊκός έχει παγκόσμια το πρώτο στον κόσμο στην ιστορία κατεγραμμένο τσουνάμι. Αυτό τώρα το ακούμε πρώτη φορά από εσάς, κύριε Παυλίδη. Ναι. Όσοι μελετούν προφανώς το ξέρουν. Ναι. Ο Ηρόδοτος λέει όταν ο Αρτάβαζος πολιορκούσε οι Πέρσες το 479 την Ποτίδα, συνέβη αυτό το τσουνάμι, δεν ξέραμε αν ήταν σεισμός στην Τάφρο του Βορείου Αιγαίου εκεί που ξεκινήσαμε στην αρχή ή μεγάλη κατολίσθηση. Έξω ότι δεν έχουμε κανένα κατεγραμμένο από το 479 π.Χ. Γι' αυτό και σε αυτό το χάρτη προσπαθήσαμε με άλλα δεδομένα να βάλουμε, αν είναι δυνατόν να μας το ξαναδείξετε, και υποθαλάσσια ρήγματα για να δούμε το συγκεκριμένο σεισμό. Δεν μπορούμε εκεί, κάνουμε μερικές υποθέσεις αν είναι η προέκταση του ρήγματος της
φούρκας το ποσίδι ή άλλα μικρότερα ρήγματα. Για να πούμε την αλήθεια, με ακρίβεια, σε υποθαλάσσιο ρήγμα δεν μπορούμε να πούμε και για τέτοιον μικρό σεισμό. Σχετικά μικρό, 5,2 δεν ήταν. Και, εντάξει, δεν είναι και ναι. Πολύ μικρός όμως. Ίχνη ρηγμάτων από 6-6,5 και πάνω δίνουν οι σεισμοί. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παυλίδη, θέλω να σας ρωτήσω τώρα εδώ σε αυτό το σημείο. Εάν μπορούμε να προβλέψουμε κάποιο σεισμό, έχει φτάσει η επιστήμη μας σε αυτό το βαθμό, εσείς ως επιστήμονες, μπορεί να γίνει αυτό? Και αυτή είναι μια συνηθισμένη σε μακρύ, ερώτηση. Έστω σε, όχι συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα, αλλά σε ένα χρονικό διάστημα έτσι σύντομο. Είναι μια συνηθισμένη ερώτηση, γιατί είναι επιθυμία, πόθος και των επιστημόνων και των απλών ανθρώπων και εσείς οι δημοσιογράφοι που εκφράζετε το σύνολο των συνανθρώπων μας, την κάνετε συνέχεια αυτή την ερώτηση. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες. Τα κράτη που είχαν υψηλό επίπεδο επιστήμης, η Αμερική, η πρώην Σοβιετική Ένωση, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ελλάδα σε αυτό το παιχνίδι και πολλές άλλες χώρες προσπάθησαν αυτό από τη δεκαετία του 60, του 70, πολλές μέθοδοι για να γίνεται η πρόγνωση. Τελικά έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η φύση είναι τόσο πολύπλοκη. Οι απλοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν τι είναι στην πολυπλοκότητα της φύσης και πόσο πολύπλοκα είναι αυτά τα φαινόμενα. Έχουμε μια ερμηνεία με τις λιθοσφαιρικές πλάκες. Ξέρουμε πάρα πολλά, τόσο πολλά που αυτό που έλεγε ο Σωκράτης «Εν είδα ότι δεν είδα, ότι για τις γνώσεις κατάλαβα πόσο λίγα γνωρίζω». Αυτό εννοούσε. Με τη γνώση μας που προχωράει, πόσο λίγα γνωρίζουμε και για την ώρα είναι αδύνατη και πρακτικά ανεφάρμοστη. Αλλά οι στραρωτούν οι απλοί άνθρωποι, μα και τι κάνει η επιστήμη? Η επιστήμη πρέπει να προβλέπει. Να προβλέπει τι? Κάνει εκτιμήσεις για τη σεισμική επικίνδυνοτητα. Σας πολύ σωστά είπατε στην αρχή, περιοχές που ξέρουμε ιστορικούς σεισμούς, ή εμείς οι γεωλόγοι που ξέρουμε ρήγματα, που προσπαθούμε να διαβάσουμε την ιστορία αυτών των ρήγματων, για να δούμε τι επανάληψη έχουν οι σεισμοί. Υπάρχουν ρήγματα που κάνουν αιώνες, εκατοντάδες χρόνια και χιλιάδες για να ξαναδώσουν σεισμό και άλλα που δίνουν πολύ συχνά, όπως στην Κεφαλονιά και στη Τζάκυνθο. Ή στη Δυτική Μακεδονία και στη Θράκη ξεχνούν για εκατοντάδες χρόνια να επαναδραστηριοποιηθούν. Και μπορεί να συμβάλλουν σε αυτό. Παρόλα αυτά όμως, επειδή δεν είναι όπως τις υφαιστιακές εκρήξεις που έχουμε μεθόδους για να τις προβλέπουμε, αρκεί να υπάρχει καλό δίκτυο παρακολούθησης, τώρα γίνονται άλλο είδος προσπάθειες. Παραδείγματος χάρη, επειδή ξέρουμε ότι τα σεισμικά ρήγματα είναι τα πρώτα που έρχονται και τα αισθανόμαστε να κουνιόμαστε, αλλά αυτά δεν κάνουν ζημιές, και έρχονται μετά τα άλλα, τα δεύτερα που μεταφέρουν τη μεγαλύτερη ενέργεια και κάνουν ζημιές, από τη διαφορά αυτών των χρόνων άφιξης έχουν γίνει συστήματα ειδοποίησης. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ κοντά ο σεισμός, είναι πολύ μικρός ο χρόνος. Σε πόλεις όμως, στην Καλιφόρνια ή στην πόλη του Μεξικού, που υποφέρει από μακρινούς σεισμούς, έχει μπει σε εφαρμογή το σύστημα μέχρι και 10 λεπτά πιο μπροστά να ειδοποιήσει για να προλάβουν να βγουν από τα κτίρια. Ή στην Ιαπωνία έχουν ένα τέτοιο σύστημα, ούτως ώστε τα τρένα μεγάλης ταχύτητας, όταν γίνεται σεισμός, να κινητοποιούνται αμέσως. Είδατε λοιπόν, τέτοιες προσπάθειες γίνονται. Αλλά ο κύριος κλάδος της επιστήμης, της γεωλογίας και της σεισμολογίας ασχολείται να βρει την εκτίμηση της επικινδυνότητας, ποια ρήγματα υπάρχουν, τι παραμορφώσεις στο έδαφος μπορεί να γίνουν, τι είδος εδάφους έχουμε για να θεμελιώσουμε, ούτως ώστε να θεμελιώνουμε σωστά. Εκείνο έχει έρχονται μεν κάποια αποτελέσματα αναπόφευκτα, αλλά μην έχουμε καταρρεύσεις, να μην έχουμε θύματα. Ανοίξατε ένα μεγάλο θέμα προς το τέλος της εκπομπής σας. Εντάξει, ναι, έτσι, γενικές γραμμές, έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούμε εμείς τώρα εδώ να δώσουμε όλη τη γνώση για τη σεισμική δραστηριότητα σε μία εκπομπή. Προφανώς εσείς και οι ερευνητές συνεχίζετε όλο αυτό, ώστε κάποια στιγμή να φτάσουμε και στο σημείο να μπορούμε να προβλέψουμε
όπως είπατε σε κάποιες φορές. Μακροπρόθεσμος πόθος όλων των ανθρώπων. Ναι. Και να μπορούμε να πάρουμε να μερικά, και μέτρα. Πλήρως δεν θα πετύχει. Ναι. Ναι. Με τη είναι φύση, πολύ δύσκολο, είπατε, πρόβλημα. Τη φύση, πάρα πολύ δύσκολο. Την περιγράφουν οι ποιητές, αλλά δεν μπορούμε στο βαθμό να την γνωρίσουμε σε όλες τις εκφάνσεις αυτή την ποιήση. Θα έχετε ετοιμάζετε μήπως και κάποιο άλλο έργο τώρα, κύριε Παυλίδη? Ήδη δουλεύω ακριβώς για ολόκληρη τη Μεσόγειο και φυσικά για τον ελληνικό χώρο, για μεγάλους και καταστροφικούς σεισμούς που συνέβησαν, για πολύ μεγάλους που συμβαίνουν στα 1000 χρόνια, στα 500 Μάλιστα. χρόνια μια φορά. Μάλιστα. Και συνήθως είναι αυτή στη Μεσόγειο, εξωτερικά λέμε του ελληνικού χώρου, υποθαλάσσι, αλλά όταν είναι κοντά στην ξηρά έχουν και μεγάλες συνέπειες. Ναι. Ή μεγάλα τσουνάμι στη Μεσόγειο, έχει μια ιστορία και η Μεσόγειος και το Αιγαίο και σε τσουνάμι. Ευχόμαστε να ολοκληρώσετε και αυτή την έρευνά σας και να μας την παραδώσετε, κύριε Παυλή, την αναμένουμε. Με το καλό να γίνει και η βράβευσή σας από την Ακαδημία Αθηνών στις 19 Δεκεμβρίου, όπως είπαμε, για το τελευταίο σας έργο. Το τελευταίο, η δημιουργία του Αιγαίου, λοιπόν, από την ποιήση στην γεωλογία. Έτσι. Σωστά, πολύ ωραία. Ωραία. Και πιστεύουμε να δώσαμε λίγα στοιχεία εκλαϊκευμένα. Δώσαμε στοιχεία. Από αυτά που συζητήσαμε και από αυτά που άκουσα, εγώ πάντως δεν είμαι τόσο ανήσυχος έτσι, σχετικά με τη δραστηριότητα και στη Χαλκιδική και αυτή που έρχεται. Σύμφωνα με αυτά που είπαμε, βέβαια, ποτέ. Είναι ένας ζωντανός δραστήριος χώρος, με ψηλά βουνά, με πεδιάδες, με βαθιές θάλασσες, με ακτές, με πολλά νησιά. Όλα αυτά δημιουργήματα της φύσης, των διεργασιών της φύσης. Απλώς εμείς πρέπει να φροντίζουμε. Επιβίωσαν εδώ για χιλιάδες χρόνια οι προγονείς μας και θα επιβιώσουμε κι εμείς. Εντάξει, με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, κύριε Παυλίδη, κλείνουμε τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή και για τα ενδιαφέροντα αυτά που μας περιγράψατε και τη γνώση που μας δώσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό πάμε σε ένα διάλειμμα και θα έρθουμε στην συνέχεια πάλι να κλείσουμε έναν κύκλο που ανοίξαμε από την νέα σεζόν και αφορούσε τις εκλογές στα επιμελητήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης. Ήδη έχει ολοκληρωθεί στο επαγγελματικό επιμελητήριο και έχουμε εκεί νέο πρόεδρο, τον κύριο Κυριάκο Μερελή. Θα πάμε όμως στο βιοτεχνικό επιμελητήριο, όπου εκεί έχουμε την. Από αύριο ξεκινούν οι εκλογές. Έχουμε ακόμη έναν υποψήφιο που δεν παρουσιάσαμε ανάμεσα στους άλλους, τον κύριο Κυριάκο Ταλμπασίδη, τον οποίο έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή. Μετά το διάλειμμα. Και επί τα αυτά, με τον δημοσιογράφο Φώτη Κουτσαμπάρη στο Euro Channel.